Αυτά λοιπόν όσα συζητήθηκαν χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης με το πολύ σοβαρό αυτό θέμα των κουνουπιών στο επίκεντρο, αναμένοντας τις εξελίξεις που θα υπάρχουν σε πολιτικό επίπεδο πια, γιατί αυτό είναι το συμπέρασμα τελικά από την κουβέντα. Τα κουνούπια έχουν αναχθεί σε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Περιμένοντας λοιπόν τις όποιες αντιδράσεις, η Δέλτα Τηλεόραση παρακολουθεί και καταγράφει όλες τις κινήσεις που γίνονται πάνω στο ζήτημα. Αλλάζουμε τώρα θέμα και πάμε να δούμε τι συμβαίνει σε θέματα οικονομικής φύσης, καθώς τελευταία ευκαιρία να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις έχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή, ουσιαστικά ενεργοποιείται η δυνατότητα ρύθμισης στις αρμόδιες υπηρεσίες ΔΟΗ και τελωνία των ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων σε πολλές δόσεις. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για 2,5 εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου προκειμένου να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις που νομοθετήθηκαν πρόσφατα. Οι ρυθμίσεις οφειλών που γίνονται προς ΔΕΗ και τελωνία χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Αφορούν κατά βάση οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2012 και αφορούν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από το 1/1/2013. Αναφορικά με τις ρυθμίσεις που προέρχονται από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2012, αυτές δίνονται να ρυθμιστούν σε 48 δόσεις, αναφορικά με το τελωνίο, δηλαδή οφειλές που έχουν προς ΔΟΗ και τελωνία, σε 48 δόσεις όπου πραγματικά από τη ρύθμιση αυτή μπορεί να εξοικονομηθούν από 25% και 50% των προσαυξήσεων. Από τις 18 εβδόμου, η αιτήση υπαγωγή σε ρύθμιση για την τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων στις ΔΟΗ οφειλών θα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Εάν σκοπεύετε να ενταχθείτε στη ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31 Δεκάτου του 2012 οφειλών σας, η οποία προβλέπει περισσότερες από 48 και μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις, έχετε περιθώριο να υποβάλλετε την αίτησή σας μέχρι και τις 31 Δεκάτου του 2013. Στη συνέχεια υπάρχει και μια άλλη ρύθμιση με την Πόλη 11-12, η οποία αυτή ουσιαστικά ρυθμίζει όλες τις οφειλές που έχουν συσσωρευτεί το πρώτο εξάμεινο του 2013, δηλαδή ξεκινάνε από 1/1/2013. Σε αυτή την περίπτωση οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν, αφορούν την οφειλή που μπορεί να καταβληθεί σε 2 ή 12 δόσεις και σε επιμέρους περιπτώσεις μπορεί πραγματικά η οφειλή να ρυθμιστεί μέχρι και 24. Αλλά για να γίνει αυτό κάτι τέτοιο χρειάζεται κάποιες επιμέρους προϋποθέσεις. Επίσης σε κάθε περίπτωση από τις 18 εβδόμου και μετά, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλεται επίσης ηλεκτρονικά και την υπεύθυνη δήλωση με τα αναλυτικά στοιχεία για την περιουσιακή και εισοδηματική σας κατάσταση. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγράψετε πλήρη στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία σας, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις λοιπές αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις σας, τις απαιτήσεις σας από τρίτους και τις οφειλές σας σε ιδιώτες και ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου του 2012, όπως αυτή την περίπτωση πάλι και αυτές μπορούν να ρυθμιστούν σε 48 δόσεις, αλλά με καταληκτική ημερομηνία την 30 του 2017. Σε αυτή την περίπτωση η μείωση των προσαυξήσεων που μπορεί να κερδίσει κάποιος είναι από 25% και 50%. Και αντίστοιχα υπάρχει άλλη ρύθμιση η οποία αφορά σε αυτή όπου μπορούν να υπαχθούν οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από το 2013 και μετά, όπου σε αυτή την περίπτωση η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις. Ακόμη μία επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα των προβλημάτων που έχει δημιουργηθεί λόγω της έλλειψης διοικητικού συμβουλίου στο Ίδρυμα και προσφάτως λόγω και της έλλειψης διοικητού, καθώς έγινε δεκτή η παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου του κ. Νίκου Ραπτόπουλου, η οποία επιβλήθη προ πολλών μηνών. Αυτή τη φορά όμως πρόκειται για το σύστημα κατάρτισης ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών, το οποίο ως λογισμικό έχει αγοραστεί με χρήματα του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου, όμως δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθεί καθώς δεν υπάρχει προϊστάμενη αρχή που να μπορεί να υπογράψει τη συγκεκριμένη ενέργεια.